Κάποια χρόνια πριν, όταν άρχισα να έρθω σε εσάς, ήμουνα πολύ χάλια. Δηλαδή, ποιος θα είναι σε τόσο πολύ μακριά, ποιος θα μου βοηθήσει. Αλλά από τότε τόσα χρόνια περάσανε, εκατοντάδες και χιλιάδες είσαστε δίπλα και θέλω πάλι μια φορά βάθη της καρδιά να σας ευχαριστήσω και ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι ο Τζαβέντα, σαν πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητα Ελλάδος. Το ξέρετε, από 2010, 2011, 2012, οι Χρυσή Αυγή, οι φασίστες, οι νεοναζί, από βουλή μέχρι έξω λέγανε απειλητικά, με μαχαίριες, με ρόπαλα και μέχρι δολοφονίες. Δύο δολοφονίες, δολοφονία του Λουκμάν Σεζάρ, 13. Του 13-17 Γενάρη του 13 και δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτές δολοφονίες το ξέρουν. Εμείς το ξέρουμε λίγο παραπάνω. Με Άντρος Φόκλειος και αυτά Αναξαγόρα, αρκετοί άνθρωποι δολοφονήθηκαν και δεν ήξερε, δεν ήμαθε κανένας. Εκατοντάδες άνθρωποι μαχαιρώθηκαν από Ηράκλειο, Νέα Ιωνία μέχρι Άγιο Πανδλήμωνα, Νίκαια και Ρέντι. Πάρα πολλές φορές αυτά πώς γίνονταν. Δηλαδή αν περιμέναμε μόνο η αστυνομία, μόνο η κυβέρνηση να τους σταματήσει, πιστεύετε θα μπορούσαν να κάνουνε? Αν αυτοί θέλανε, τότε 1000 με 1500 άτομα δεν ήταν τα θύματα ρατσιστική βίας. Από 100 μέχρι 1000 άτομα χτυπήθηκανε. Και εσείς και εμείς είμαστε μάρτυρες. Κανένα σύλληψη. Αρκετές φορές το είδαμε πρωινές ώρες, μήπως ένας αστυνομικός δουλεύει μέσα σε αστυνομικό τμήμα και απόγευμα με μαύρα ρούχα ήταν μαζί τους. Πάρα πολλές φορές το είδαμε αυτά τα πράγματα. Σε φενάρια, σε πλατείες, σε γεμάτα λεωφορεία μπαίνανε δύο άνθρωποι με ταμπέλες Χρυσή Αυγή. Δηλαδή λέγανε, όχι μόνο με στόμα, φοράγανε και λέγανε είμαστε Χρυσή Αυγή. Για αυτό το λόγο δεν υπάρχει κανένα νόμο για αυτούς τους δολοφόνους. Και το ξέρετε εσείς, εμείς όλοι μαζί δώσαμε τόσο μεγάλη αγώνα, τους δώσαμε φρένο, τους λέγαμε δεν είναι ζούγκλα, είμαστε άνθρωποι και δεν μπορείτε να κάνετε δολοφονίες και αυτά τα χτυπήματα. Δεν χρειάζεται μίσος. Η κυβέρνηση τότε τους έδωσε ελεύθερη χέρι να κάνουν μέχρι δολοφονίες. Εσείς και εμείς σταματήσαμε για αυτό το λόγο. Πιστεύω, είναι εμπειρία. Χωρίς μάχη, χωρίς να είσαστε όρθιοι, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να τους σταματήσουμε. Αναγκάζατε εσείς. Αναγκάζαμε εμείς. Σε αστυνομία, σε δικαστήρια, σε κυβέρνηση να βάλουν φρένο και δόξα τω Θεώ και θα συνεχίσει αυτή τη αγώνα. Για να πούμε όχι ρατσισμό, όχι φασισμό. Οι άνθρωποι θέλουν αλληλεγγύη, αγάπη, όχι μαχαίριες και δολοφονίες. Ευχαριστούμε πάλι μια φορά. Θα συνεχίσει αυτή τη αγώνα.